Ναι, δεν είναι ότι την εκτέλεση του θέματος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η εκτέλεση θέμα, είναι άψογη. Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ευχαριστώ για τα συγχαρήκια που λένε, αλλά θα τα μοιραστώ με άλλους ανθρώπους. Ο ληστής με τις γλαδιόλες, λοιπόν, είναι μια εξαιρετική περίπτωση σεναρίου ζωής που θα μπορούσε να γίνει άνετα ταινία. Ναι. Έτσι το συζητάμε. Και έγινε ταινία. Έγινε ταινία. Έγινε. Γιατί τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ζωή και μετά τα παίρνουν άλλοι και τα κάνουν ταινίες. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ένας καρδιοκατακτητής σας, πολύ ωραίος τύπος, ένας μπομβιβέρ, ο οποίος έκλεβε τράπεζες και μόνο τράπεζες. Δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν άνθρωπο. Μόνο τράπεζες. Μόνο τράπεζες. Δεν θέλω να σου πω πολλά για το θέμα. Θα το συζητήσουμε μετά αν θέλετε. Απλώς θέλω να στείλω τα ευχαριστώ μου στον Βασίλη Λαζάρου που μαζί μου έβγαλε τα μάτια στο μοντάζ για να κάνουμε το θέμα. Πήραμε πολύ υλικό από τη μηχανή του χρόνου και βεβαίως από την ταινία. Τα όπλα μου ρίχνουν λουλούδια του κυρίου Φαφούτη που εμπνεύστηκε από το γεγονός και στην οποία πρωταγωνίστηκε ο Γιώργος Κιμούλης, αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο. Δεν είμαι και σίγουρος. Λοιπόν, ας δούμε τον ληστή με τις γλαδιόλες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Τον γνώριζες την. Ήσουν πάρα πολύ μικρός φυσικά. Εσύ τότε, γιατί μιλάμε για 70s βέβαια. Την έχω δει. Αγέννητος ήμουν. Αγέννητος, αυτό λέω κι εγώ. Εντάξει. Σαν δημοσιογράφος πάνω το σώσο, οφείλεις να ξέρεις. Την έχω διαβάσει την ιστορία και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαφύγει, νομίζω, Βασίλη, και στο εξωτερικό έχει πολύ. Δείτε το αυτό το υπέροχο θέμα, απολαύστε το πραγματικά. Οι πιο νέοι θα μάθετε μια καταπληκτική ιστορία, οι παλιότεροι θα θυμηθείτε μια καταπληκτική ιστορία. Ο ληστής με τις γλαδιόλες. Όπως δεν είναι οι ίδιοι όλοι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι οι ίδιοι και όλοι οι κακοποιοί. Κάποιοι προκαλούν απέχθεια στο κοινό, ενώ κάποιοι άλλοι λατρεύονται και γίνονται λαϊκοί ήρωες. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Θόδωρος Βενάρδος ή όπως έγινε γνωστός, ο ληστής με τις γλαδιόλες. Να σας προσφέρω λίγα λουλούδια. Οι γυναίκες κάθε ηλικίας τον λάτρεψαν και του έστειλαν στη φυλακή ερωτικές επιστολές, φωτογραφίες και λουλούδια. Ο παροξυσμός των γυναικών για το ληστή με τις γλαδιόλες έφτασε σε τέτοιο σημείο που όταν λίγα χρόνια αργότερα εκείνος αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του, οι θαυμάστριές του έσπευσαν στο νεκροτομείο για να δουν το είδωλό τους για τελευταία φορά. Γεννήθηκε σε μια τρόγλη του Βοτανικού στις 13 Μαΐου του 1949. Η μητέρα του τον ξεγέννησε στα 15 της, ενώ τον πατέρα του, τον Χρήστο, τον γνώριζε ελάχιστα. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε και αμέσως άρχισε το καινούριο του μαρτύριο. Ο πατριός του κάνει τη ζωή δύσκολη και τον αναλαμβάνουν τελικά ο παππούς και η γιαγιά του. Τον έριχναν να κοιμάται σε ένα υπόγειο και τον πετούσαν στις λάσπες όταν τον έβλεπαν να φοράει καθαρά ρούχα. Στα 21 του μπαρκάρει στα καράβια και το 1970 πιάνει λιμάνι για να υπηρετήσει. Ξανάρχισε να ταξιδεύει μέχρι το Δεκέμβριο του 1972 που ξεμπάρκαρε και επέστρεψε στην Αθήνα. Λίγους μήνες μετά, στις αρχές του 1973, θα γνωρίσει τη 17χρονη μαθήτρια Δήμητρα Σπηλιώτη, την οποία θα παντρευτεί στις 9 Ιουνίου του ίδιου χρόνου. Γάμος, ο οποίος κράτησε μόνο 3 μήνες. Αυτό που δεν γνώριζε η σύζυγος είναι ότι ο Βενάρδος είχε και μια δεύτερη κρυφή ερωτική ζωή. Και μάλιστα με μια τρανσέξουαλ, την Μπελίντα, η οποία έκανε αλλαγή φίλου στην Καζαμπλάνκα. Πράγμα πρωτάκουστο για την εποχή. Όταν μάλιστα συνέλαβαν τον Βενάρδο μετά την πρώτη ληστεία το 1974, μαζί του ήταν και η Μπελίντα, η οποία κρατήθηκε στη γενική ασφάλεια για 9 ημέρες και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερη διότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική δραστηριότητά του. 16 Νοεμβρίου 1973, μία ημέρα πριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, έξω από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην περιοχή του Χίλτον, σταθμεύει ένα πολυτελές αυτοκίνητο μάρκας Jaguar. Από το όχημα βγαίνει ένας καλοστεκούμενος άνδρας, φορά τα ρούχα του καθολικού ιερέα και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Μπαίνει στην τράπεζα και βγάζει από τα ράσα μία καραμπίνα. Πηγαίνει στο ταμείο, παίρνει 2.375.000 δραχμές, ένα αστρονομικό για την εποχή ποσό, και φεύγει κυριολεκτικά σαν κύριος. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ένοπλη ληστεία τραπέζι στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ληστείας έχει υποθεί πως ήταν ευγενέστατος, ενώ κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν έπαθε τίποτα. Ο Βενάρδος είχε νοικιάσει σπίτι στον Παγκράτη και παρακολουθούσε καθημερινά τις κινήσεις στην τράπεζα. Ξέρει πρόσωπα, ώρες αιχμής, κίνηση στους δρόμους, τα πάντα. Η ληστεία δεν πήρε τις διαστάσεις που θα έπρεπε. Το βράδυ θα γινόταν η εξέγερση στο Πολυτεχνείο και την άλλη μέρα στις εκδόσεις των εφημερίδων η πρώτη είδηση θα ήταν αυτή. Η άμεση δράση δεν κατάφερε και πολλά. Ο Βενάρδος, οδηγώντας από παράλληλους των κεντρικών, ώστε να μην το πιάνουν τα φανάρια, βρέθηκε στα Σπάτα σε 12 μόλις λεπτά.
Στην αναπαράσταση, οι αστυνομικοί χρειάστηκαν κάτι πάνω από ένα μισάωρο με τα δικά τους μέσα για να κάνουν την ίδια απόσταση. Μέσα στις επόμενες ημέρες φεύγει για ταξίδια στις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, περνά και από το Λονδίνο και το Μοντε Κάρλο. Συχνάζει σε καζίνο, υπερπολιτελή ξενοδοχεία και εξοδεύει τα χρήματά του δίχως αύριο. Κάνει επιτέλους την μεγάλη ζωή που έχει ονειρευτεί. Επιστρέφει στην Αθήνα και γίνεται πασίγνωστος ως ένας ωραίος και γοητευτικός άντρας που κυκλοφορεί με τις τσέπες του πάντα γεμάτες λεφτά και συνοδεύεται από πολύ ωραίες γυναίκες. Φημολογείται ότι είχε εξοδέψει 1.235.000 δραχμές μέσα σε μόλις 70 ημέρες. Αυτή του η προβολή τον κάνει να πέσει στο μάτι της αστυνομίας. Συλλαμβάνεται στο Παγκράτη την ώρα που αγόραζε μια καραμπίνα από ένα οπλοπολείο. Στο σπίτι του βρίσκονται 1.000.000 δραχμές και η αστυνομία ανακοινώνει πως εξιχνίασε τη ληστεία του καθολικού ιερέα. Του φορτώνεται όμως άλλες 5 ληστείες που έγιναν στο διάστημα 68 ως 73. Ο Βενάρδος οδηγείται στον Κορυδαλό, όμως αυτός ο εραστής της ελευθερίας δεν θα μπορούσε να περιοριστεί από μάντρες και σειρματοπλέγματα. Στις 24 Απριλίου, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Προάβλιο, οι κρατούμενοι στέλνουν την μπάλα εκτός φυλακής και ζητούν από ένα φρουρό να βγει έξω και να τους τη δώσει. Ο Βενάρδος, που είχε μελετήσει τις κινήσεις από προηγούμενη φορά, είχε παρατηρήσει ότι βγαίνοντας ο φρουρός δεν κλείνει πίσω του την πόρτα του φυλακίου. Σκαρφαλώνει στο 3 μέτρων σειρματόπλεγμα σαν έλουρος από εκεί στη σκοπιά και αφού κλωτσάει τον φρουρό, πηδάει από ύψος 4 μέτρων στον εξωτερικό χώρο των φυλακών. Είναι πλέον ελεύθερος. Είχε περάσει 2 μήνες στη φυλακή και χρειάστηκε μόλις 2 λεπτά για να αποδράσει. Οι φύλακες κατάλαβαν τι έγινε από τα δυνατά χειροκροτήματα των φυλακισμένων που φώναζαν «Μπράβο Βενάρδε!». Λίγες μέρες μετά, στις 17 Μαΐου του 1974, πραγματοποιεί τη δεύτερη ληστεία της καριέρας του, αυτή που του χάρισε το προσωνύμιο «Ο ληστής με τις γλαδιόλες». Ο Βενάρδος μπήκε στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Σεπόλια, ντυμένος με μια ολόσωμη φόρμα, κρατώντας στα χέρια του μια ανθοδέσμη, κάτω από την οποία είχε κρυμμένη μια κοντόκανη καραμπίνα. Πλησιάζει γρήγορα τον διευθυντή και για δεύτερη φορά στη ζωή του λέει τη γνωστή φράση: «Ληστεία, δώστε μου τα λεφτά». Ένας από τους δύο πελάτες που βρίσκονταν μέσα στην τράπεζα εκείνη την ώρα προσπάθησε να το σκάσει. Ο ληστής του βάζει την κάνη της καραμπίνας στο κεφάλι και απειλεί τη ζωή του, ενώ ο ταμείας παραδίδει στον Βενάρδο 555.000 δραχμές. Ο Βενάρδος λέει ευχαριστώ και προσφέρει την ανθοδέσμη στις κυρίες της τράπεζας. Ένας αστυνομικός μετά τη ληστεία κρατάει την ανθοδέσμη. «Τι είναι τα λουλούδια?», ρωτούν οι δημοσιογράφοι. «Γλαδιόλες», απαντάει περιπεκτικά εκείνος, και έτσι βγήκε το παρατσούκλι «Ο ληστής με τις γλαδιόλες». Η αστυνομία τον επικήρυξε για 300.000 δραχμές. Ο Βενάρδος έγινε λαϊκός ήρωας, κάτι που εκνευρίζει αφόρητα τη Χούντα. Λίγες μέρες αργότερα θα απαγορευτεί σε όλες τις εφημερίδες να αναφέρονται πλέον στο όνομά του. Αφού έκλεψε το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή Νίκου Σιδέρη και την ταυτότητά του, φτάνει στην Αμερική με ένα νορβηγικό πλοίο. Οι Αμερικανικές αρχές δεν άργησαν να τον ανακαλύψουν και τον απέλασαν επειδή δεν είχε ταξιδιωτικά έγγραφα και βίζα. Επιστρέφει στην Ελλάδα με την πτήση 412 χωρίς να τον αναγνωρίσει κανείς στο αεροπλάνο. Και οι αεροσυνοδοί, μάλιστα, γοητεύτηκαν από την παρουσία του νεαρού. Μας έκανε εντύπωση το παρουσιαστικό του, η ομορφιά του. Ο τρόπος που φερότανε, ο τρόπος που ζήτησε και αγόρασε τα duty free. Έλεγες τώρα, εφοπλιστής είναι, βιομήχανος είναι. Με το ωραίο του κοστούμι, το blazer που φορούσε, με τα χρυσά κουμπιά, ήταν το κάτι άλλο, πολύ όμορφος. Πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο, ο Βενάρδος δώρησε αρώματα που είχε αγοράσει από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης σε όλο το πλήρωμα. Μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα, τον συνέλαβαν. Οδηγείται στις φυλακές και ορίζεται η δίκη του στις 21 Απριλίου του 1975. Η ποινή εξοντοτική. 20 χρόνια και 20 μήνες κατά συγχώνευση. Η Dolce Vita για τον Βενάρδο μόλις έχει τελειώσει. Δεν αντέχει τις δύσκολες συνθήκες στις φυλακές. Χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο με μανία, ενώ καταπίνει μεταλλικά αντικείμενα προκειμένου να τον πάρουν από τις πτέρυγες και να μεταφερθεί για νοσηλεία. Συνολικά θα επιχειρήσει να αυτοκτονήσει 70 φορές. Λόγω του ιστορικού του, μεταφέρθηκε σε διάφορες φυλακές υψίστης ασφαλείας, ενώ υπέβαλε 5 αιτήσεις αποφυλάκησης για ανήκες στο βλάβη, οι οποίες απορρίφθηκαν. Σε μία από τις νοσηλείες του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας το 1981, γνωρίζει τον τελευταίο μεγάλο του έρωτα, την Άννα Βαρδάκη. Όλοι ήθελαν να δουν από κοντά τον περίφημο ληστή με τις γλαδιόλες. Η Άννα ανέβηκε στο δωμάτιό του και δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του. Σε επιστολή που υπογράφει ο Βενάρδος με το αίμα του το 1982, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Αγάπη μου, Ανούλα μου γλυκιά. Είχα ατονίσει. Δεν είχα δύναμη να σου γράψω έστω δύο λόγια. Αλλά ξυπνώντας στις 4 σήμερα το πρωί και σκαλίζοντας το ράδιό μου, πιάνω αναπάντεχα τα τραγούδια μας στα FM και ανάμεσα στα δάκρυά μου
αναμνήσεις δικές μας ξετυλίγονται. Σε παρακαλώ και πάλι να κάνεις το ταχύτερο δυνατόν τα δέοντα, να βρεθώ κοντά σου, στην αγκαλιά σου, γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Σε φιλώ παντού, τόσες φορές όσες και τα αστέρια που έχουν οι γαλαξίες που μας περιβάλλουν. Με απέραντη αγάπη, ο Θόδωρος Βενάρδος. Λόγω της περιπέτειας του Βενάρδου στη φυλακή στην εποχή εκείνη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και άθλιες συνθήκες κράτησης. Σε μια προσπάθεια ίστατης διαμαρτυρίας, κατέφυγε σε μια ακραία επιλογή. Έραψε το στόμα του και τα αυτιά του με κλωστή και βελόνα. Μάταια όμως. Η ζωή του γίνεται κινηματογραφική ταινία. Το 1981, ο σκηνοθέτης Γιάννης Φαφούτης γύρισε την ταινία «Τα όπλα μου ρίχνουν λουλούδια», με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κιμούλη, η οποία, χωρίς να είναι πιστή όσον αφορά τα γεγονότα της ζωής του, πραγματεύεται έναν νεαρό, ο οποίος αναζητά καλύτερη ζωή. Ο επίλογος γράφεται στις 10 Ιουλίου του 1984, το μεσημέρι. Βρίσκεται νεκρός στο κελί του σε ηλικία 35 ετών. Έχει κρεμαστεί. Οι συγγενείς του ζητούν νεκροψία, ενώ υποστήριξαν πως ο ίδιος οθήθηκε στην αυτοκτονία. Κηδεύεται την επόμενη μέρα στο νεκροταφείο Σπάτων. Πολλοί κόσμος έστειλε στεφάνια για την κηδεία του. Όμως ένα ήταν αυτό που ξεχώρισαν οι αστυνομικοί. Αυτό που έγραφε από τα ήττα παιδιά στις 17 Νοέμβρη. Τυχόν υπόνοιες για συνεργασία του ίδιου με την οργάνωση δεν αποδείχθηκαν ποτέ. Ένας ευαίσθητος ληστής. Ένας κοινός κακοποιός. Ένας ψυχικά τετραγμένος άνθρωπος. Ένας επαναστάτης Ζεν Πρεμιέ. Ή όλα αυτά μαζί. Ο Θόδωρος Βενάρδος έχει περάσει πλέον στη σφαίρα του μύθου. Ως δημιούργημα μιας εποχής που ήταν πολλά πράγματα. Σίγουρα όμως ήταν περισσότερο αθώα και ρομαντική από τη σημερινή. Ο Βενάρδος έμεινε στη φυλακή περισσότερα χρόνια από πολλούς δολοφόνους που είχαν αφαιρέσει ζωές και οι πράξεις του δεν δικαιολογούσαν τη βαναυσότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε. Το κάτω-κάτω, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, εγώ κλέφτης είμαι, όχι δολοφόνος. Τι είπε, ενδιαφέρουσα ιστορία και τι ωραίο ρεπορτάζ έκανες, Βασίλη μου, μπράβο και σε σένα και στον... και στον το Βασίλη. Βασίλη Λαζάρου, ο οποίος έκανε το μοντάζ και τα λοιπά. Λαζάρου. Θέλω να σας πω κάτι. Το ποσό που έκλεψε στην πρώτη ληστεία, 2.375, αν δεν κάνω λάθος. Ένα διαμέρισμα τότε στο Παγκράτη, το είπε η κυρία η οποία ήταν ταμείας τότε και η οποία ζούσε όταν έγινε το ρεπορτάζ από τη μηχανή του χρόνου. Ένα διαμέρισμα έχει 600.000 ευρώ. Έκλεψε λοιπόν χρήματα. Δραχμές. Και ευρώ κάνει τώρα. Λοιπόν, άρα έκλεψε χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία 4 διαμερισμάτων, των οποίων η αξία θα είναι 250.000 ευρώ. Τουλάχιστον, έτσι. Άρα 1.000.000 ευρώ ήταν η λία του, τουλάχιστον. Μεγαλύτερη ληστεία. 550.000 δραχμές τότε. Μιλάμε ότι για τεράστια ποσά, τα οποία. Όμως τα έστειλε πάλι, όλα. Βρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ έχω δύο απορίες, αυτές θέλω να λύσω και να το κλείσουμε το θέμα. Και πάλι, για έναν άνθρωπο που έκανε, ουσιαστικά έκανε δύο ληστείες δύο φορές σε δύο τράπεζες. 20 χρόνια. Πολλά. Είναι και πάρα ενάντια πολύ στη Χούντα, παιδιά. Νομίζω ότι ήταν και λίγο. Πήγαινε κόντρα στη Χούντα. Ήταν πολύ ροκ το άτομο. 20 χρόνια ήταν φυλακή χωρίς να έχει πειράξει ούτε τρίχα από άνθρωπο. Δηλαδή, απλά επειδή έχει κάνει. Αν αναλογιστεί, ειδικά ότι τέτοιες ποινές επιβάλλονται σε ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούνται για δολοφονία και για άλλου είδους εγκλήματα. Αυτό λέω. Μπορείς να το πεις ότι ήταν λίγο αυστηρή. Δεν ψήθηκε ο δικαστής ή οι δικαστές ότι τα έκανε. Γιατί είπε την πρώτη ληστεία την έκανα γιατί δεν μπορούσα να αντέξω άλλο αυτό το καθεστώς της Χούντας. Οκ. Αλλά όταν φεύγει στο εξωτερικό και χαλά 1.050.000 μέρε. Ναι. Για να ξεσκάσει. Ήθελε τη βίωση ζωή. Δεν πείθει ότι είσαι. Εδώ που έβγαινε με τρανς τότε, σε εκείνη την εποχή, να βγαίνει με τρανς. Προχώ, με τρανσέξουαλ. Ούτω ή άλλω, από αυτό που είπε για τα παιδικά του χρόνια, δικαιολογούνται πάρα πολλά πράγματα. Είχε περάσει πολύ βασανισμένα παιδικά χρόνια. Πολλά πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο πάρα πολύ και είχε. Και βεβαίω το άλλο που δεν κατάλαβα είναι ότι όταν τον εντόπισαν στην Αμερική, γύρισε πίσω. Μόνος του, ασυνόδευτος, χωρίς αστυνομική. Οι Αμερικάνοι τον έστειλαν πίσω επειδή δεν είχε έγγραφα. Τον απέλασαν. Δεν ήξεραν ποιος είναι. Τον απέλασαν. Επειδή δεν είχε χαρτιά. Και εκείνος επέστρεψε και παραδόθηκε. Επέστρεψε. Όχι, τον περίμενα στο αεροδρόμιο. Έφτασε στο αεροδρόμιο, τον περιμένανε. Και μάλιστα έλεγε στις αεροσυνοδούς, σε κάποιες κυρίες εκεί που του λέγανε τι είστε, βιομηχανός, τι είστε κτλ. Λέει όταν θα επιστρέψω στην Ελλάδα, θα με περιμένουν, λέει. Ρεπόρτερ, θα δείτε, λέει χαμός θα γίνει με το όνομά μου. Θα καταλάβετε ποιος είναι. Πάντως άμα ξέραμε. Αυτό ήταν ο Θόδωρος Βενάρδος, ο ληστής με τις γλαδιόλες. Μια ιστορία, ναι, το 84 την αυτοκτονία του που τη γράψαν και εφημερίδες, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.